συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Θεοφάνους, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, σας και στους ακροατές σας. Κύριε Θεοφάνους, θέλω λίγο να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο κόμμα σας, να σας γνωρίσει ο κόσμος. Να ρωτήσω αν είστε πρώτη φορά υποψήφιος με το συγκεκριμένο κόμμα. Προσωπικά είμαι πρώτη φορά υποψήφιος, ναι. Και πώς επιλέξατε να είστε υποψήφιος με το συγκεκριμένο κόμμα? Τους λόγους. Κοιτάξτε, με την ΟΚΔΕ, με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, συμμετέχουμε στις εκλογές, άσχετα αν εγώ κατέβαινα για πρώτη φορά, εδώ και κάποια χρόνια. Πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, πάντα υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους και πάντα τονίζοντας ότι οι λύσεις βρίσκονται στους αγώνες των εργαζομένων και όχι στα λόγια στη Βουλή. Κατεβαίνουμε για να τονίσουμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι μέσα από τα δικά τους όργανα να επιδιώξουν τις δικές τους λύσεις σύμφωνα με ένα πρόγραμμα αντικαπιταλιστικό. Μπορώ να πω λεπτομέρειες περισσότερες παρακάτω. Ακούμε, μάλλον υπάρχουν πολλά κόμματα της αριστεράς. Ναι. Και κανείς έτσι αναρωτιέται γιατί δεν θα μπορούσαν όλα αυτά τα κόμματα της αριστεράς να συσπηρωθούν σε ένα ενιαίο κόμμα της αριστεράς ή να ενταχθούν μέσα στο ΚΚΕ, ναι, και να υπάρχει αυτή η διάσπαση. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά που σας χωρίζουν παρά αυτά που σας ενώνουν? Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση γίνεται αρκετά συχνά. Έχω να πω το εξής, ότι παραδοσιακά μέσα στο εργατικό κίνημα υπήρχαν πάντα αρκετές τάσεις. Το ζήτημα όμως δεν είναι απλά και τυπικά στην εκλογική εκπροσώπηση. Το ζήτημα είναι στην ουσιαστική ενότητα στους αγώνες. Έχουμε δει πολλά πειράματα εκλογικών συγκολήσεων, με πιο πρόσφατο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε που κατέληξε στα μνημόνια. Το ζητούμενο είναι μια συνεπής στάση στους αγώνες, η οποία θα υποστηρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας, θα προωθεί την αυτοοργάνωσή τους και την πάλη τους μέσα από τα δικά τους όργανα, τα συνδικάτα. Υπάρχει κάπου αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο? Όταν λέτε αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, αν κάποιος το υποστηρίζει? Όχι αν κάποιος το υποστηρίζει, αν κάπου εφαρμόζεται. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να δούμε πολλούς αγώνες οι οποίοι ξεσπούν και στη χώρα μας, άσχετα δεν προβάλλονται πάντα. Mm-hmm. Είναι οι αγώνες, ας πούμε, των Deliveradon, της eFood, οι οποίοι κατάφεραν να αποκρούσουν την εργοδοτική επίθεση που δέχτηκαν για τη μετατροπή τους σε συνεργάτες από εργαζόμενοι μισθωτοί. Υπάρχουν οι αγώνες των εργαζομένων στην υγεία, στην εκπαίδευση, σε πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις. Και για να καταλήξω, ας πούμε, στους μεγαλειώδεις αγώνες των εργαζομένων στη Γαλλία, ενάντια όχι απλά στη συνταξιδοτική αντιμεταρρύθμιση του Μακρόν, αλλά ενάντια συνολικά στην φιλελεύθερη πολιτική που στερεί δικαιώματα και θεωρεί τον άνθρωπο αναλώσιμο. Αυτό το μεγάλο εργατικό κίνημα που ξεσηκώθηκε εκεί στη Γαλλία, γιατί δεν μπορέσαμε να το δούμε π.χ. εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχουν πολλά προβλήματα? Κοιτάξτε, δηλαδή, να δείτε, με την προσωπική ακρίβεια, μου άποψη, ναι. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, και των συντρόφων στην ΟΚΔΕ, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε η πολιτική δύναμη που να έχει αρκετά εισχωρήσει στους μαζικούς χώρους, ώστε να μπορέσει να προτείνει το αντίστοιχο πρόγραμμα και να συντονιστούν οι αγώνες. Χρειάζεται η υιοθέτηση ενός προγράμματος αντικαπιταλιστικού, το οποίο να βάζει τα συμφέροντα των εργαζομένων πάνω από αυτό που θεωρείται εφικτό μέσα στα καπιταλιστικά πλαίσια. Δηλαδή, να παλέψουμε για δουλειές, για ασφάλιση για όλους, για μείωση των τιμών, για συντάξεις αξιοπρεπείς, για κόψιμο των πολεμικών δαπανών, για όλα αυτά τα πράγματα. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που καταστρέφουν, για να αναφέρω εδώ πέρα και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το τραγικό δυστύχημα, το οποίο δεν είναι δυστύχημα, ήταν έγκλημα, στα Τέμπη. Θέλω να μου αναλύσετε λίγο
στην πολιτική, όπως μου είπατε νωρίτερα, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος και να αντιληφθεί, ναι, και τις διαφορές. Ωραία. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού τροτσκισμού, με βαθιές ρίζες στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα της χώρας μας. Εδώ και πολλές δεκαετίες συμμετέχει σε αυτό. Και να πω, ας πούμε, μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας πούμε το Μάη του 1936 και το Πολυτεχνείο του 1973. Στην πρόσφατη ιστορία μας συμμετείχαμε στο κίνημα ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στο ελεκτρωματικό νόμο Χατζηδάκη, ενάντια στην παρουσία της αστυνομίας μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές, και κατεβαίνουμε αυτοδύναμα στις εκλογές με ψηφοδέλτια εργαζομένων, ανέργων, νέων, φοιτητών, συνδικαλιστών, αγωνιστών. Θεωρούμε ότι μέσα στο τοπίο της καπιταλιστικής κρίσης, η οποία εκτελήσεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, που και παίρνει καταστροφικές διαστάσεις, από τις χρεοκοπίες τραπεζών και κρατών μέχρι τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, πρέπει να απαντήσουμε. Πρέπει να απαντήσουμε ώστε οι ελίτ που εκπροσωπούνται στη χώρα μας από το Μητσοτάκη και λαϊλατούν κρατικό χρήμα, ιδιωτικοποιούν, καταστρέφουν το κοινωνικό κράτος, φέρνουν ακρίβεια, φτώχεια, ανεργία και διονύζουν την πολιτική των μνημονίων, δηλαδή του καθεστώτος απικίας χρέους της χώρας μας. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Μπορούμε να μπούμε φραγμός απέναντι σε αυτούς με ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο να επιβάλλει αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις, σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και επανακρατικοποίηση των επιχειρήσεων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί κάτω από εργατικό έλεγχο, ώστε να μην έχει, ας πούμε, κανένας καπιταλιστής τον έλεγχο πάνω σε αυτά, αλλά η κοινωνία, με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παραγωγικών, ώστε να υπάρξουν θέσεις εργασίας, να απαγορευτούν οι απολύσεις που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, κάτω η ακρίβεια, κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και λαϊκής κατανάλωσης, μείωση κυπαλαιφόρων τιμών, σταμάτημα των εξοπλισμών που αμφιβολούν πραγματικά το ΑΕΠ κάθε χρόνο. Και όλα αυτά για να γίνουν, φυσικά πρέπει να συνοδεύονται από βαριά φορολογία του κεφαλαίου. Να πληρώσουν οι πλούσιοι. Είναι το κεντρικό μας σύνθημα στην προεκλογική μας καμπάνια. Το να πληρώσουν οι πλούσιοι. Δηλαδή, φτάνει πια, πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τόσα χρόνια απομυζούν τον πλούτο της κοινωνίας. Συνοδευτικά και απαραίτητα πρέπει να μπει το σύνθημα έξω από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και όλους τους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς που διαιωνίζουν το καθεστώς απικίας χρέους. Για μια Ευρώπη των εργαζομένων, για το σοσιαλισμό. Για το σοσιαλισμό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Είναι κάτι το οποίο πανευρωπαϊκά παλεύεται. Mm-hmm. Για την αλλαγή του συσχετισμού στο εργατικό κίνημα. Για την οικοδόμηση των συνδικάτων, για την οικοδόμηση πάνω απ' όλα μιας νέας επαναστατικής δύναμης, η οποία θα παλεύει αυτό το πρόγραμμα. Για αγώνες όπως στη Γαλλία. Μόνο έτσι αντιμετωπίζουμε την αλαζονία της εξουσίας και μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Μία απάντηση η οποία να καταλήγει στην κυβέρνηση των εργαζομένων. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει μια κοινοβουλευτική λύση σε όλο αυτό τον εφιάλτη που ζούμε, αλλά μία λύση από μια κυβέρνηση που θα προέρχεται από τους εργαζομένους, από τα όργανά τους, από τα σωματεία δηλαδή, με εκπροσώπους εργαζόμενους, άμεσα έτσι αιρετούς και ανακλητούς, που θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα της πλατείας πλειοψηφίας της κοινωνίας, δηλαδή των εργαζόμενων, της νεολαίας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, όλων αυτών των από κάτω, όπως λέγεται. Άρα μια κυβέρνηση που θα είναι όλοι αυτοί και θα την απαρτίζουν, εννοείται. Ναι. Αλλά όχι μέσα από εκλογική αναμέτρηση. Πώς είπατε? Όχι μέσα από εκλογική αναμέτρηση. Αυτή η κυβέρνηση επιβάλλεται από τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από την διεύρυνση των αγώνων μπορεί η εργατική τάξη, η φτωχή και τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία, να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος για να μπορέσουν, ας πούμε, να προχωρήσουν και προς την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στις εκλογές, έχει αυτή την πολιτική, ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε αυτή η πολιτική να γίνει πλατιά γνωστή και να μπορέσει να ακουστεί ακόμα περισσότερο. Θεωρούμε ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι η ισχυρή κυβέρνηση, έτσι όπως μας την παρουσιάζουν,
για να μπορέσουμε δήθεν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται, είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση, η επόμενη των μνημονιακών που θα προκύψει, πρέπει να είναι πολιτικά όσο γίνεται πιο αδύναμη, για να μην μπορεί να επιβάλλει με ευκολία τα αντιλαϊκά της σχέδια. Αυτό είναι το ζητούμενο στις εκλογές. Η ΟΚΔΕ καλεί για ψήφιση του προγράμματός της, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Επαναλαμβάνω ότι η λύση είναι στους αγώνες μας και όχι μέσα στα έτσι, εκλογικά και βουλευτικά μαγειρέματα. Mm-hmm. Και η ψήφος στην ΟΚΔΕ έχει την αξία της στήριξης αυτής της πολιτικής. Την αξία της στήριξης σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας πραγματικής αριστεράς, επαναστατικής δύναμης, που συνεπώς, με συνεπή τρόπο και αταλάντευτα, θα υπερασπίζεται και θα παλεύει για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των φτωχών και των λιωκών στρωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι η ΟΚΔΕ είναι χρήσιμη επιλογή και καλούμε mm-hmm. στην ψήφισή της. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοφάνους. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ καλά. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.